Καλησπέρα φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας φυσοκάλαμο με απλά και φτηνά υλικά που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο. Αυτό είναι ένα κλασικό φυσοκάλαμο που μπορείτε να το βρείτε σε διάφορα καταστήματα. Αυτό εδώ είναι το φυσοκάλαμο που έφτιαξα εγώ, το προσωπικό μου φυσοκάλαμο. Τα μόνα υλικά που θα χρειαστούμε για να το κατασκευάσουμε είναι ένα κοντάρι σαν αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι που στηρίζουμε φυτά. Είναι, απ' έξω είναι πλαστικό και μέσα είναι μεταλλικό. Και ένα σιδεροτρίωνο για να το κόψουμε. Κόβουμε τα πορτοκαλί σημάδια, εδώ και εδώ, με προσοχή. Και στη συνέχεια το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε αυτές εδώ τις λαβές, τις μαύρες. Θα κάνω και zoom μετά για να τα δείτε καλύτερα. Είναι λαβές που μπαίνουν στα ποδήλατα. Υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα, με παιδικά, με καταστήματα που πουλάνε ποδήλατα. Μπορείτε να τα βρείτε παντού και είναι και πάρα πολύ φτηνά. Είναι οι λαβές για το τιμόνι. Και άλλο ένα υλικό που θα χρειαστούμε είναι ένα χωνί. Το συγκεκριμένο χωνί που έχω βάλει εδώ είναι από σιλικόνι. Το έχω τοποθετήσει ώστε να μην φεύγει καθόλου αέρα στο φύσιμα. Το μόνο που θα χρειαστεί να αγοράσουμε είναι τα βελάκια. Αυτά τα βελάκια είναι αγοραστά. Είναι αγοραστά και είναι στα 1,5 σαντιμέτρα. Ενώ τα κλασικά είναι στο 1 περίπου. Πριν κατασκευάσετε το φυσοκάλαμό σας, πρέπει πρώτα να δείτε τι μυτάκια θα πάρετε, τι βελάκια, και μετά να πάρετε τη σωλήνα. Μην αγοράσετε πρώτα τη σωλήνα και μετά τα βελάκια, γιατί υπάρχει περίπτωση ή να είναι μεγάλη η σωλήνα ή να είναι μικρή και να έχετε πρόβλημα. Σε αυτήν, ας πούμε, εδώ πέρα, όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο που το δοκιμάζω, είναι ίσα ίσα. Βέβαια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σωλήνα PVC σε αυτό το πάχος ή σωλήνα αλουμινίου. Βέβαια, οι σωλήνες αλουμινίου είναι πολύ πιο καλύτερα γιατί δεν σκουριάζουν. Αυτή εδώ έχει το κακό ότι αν φυσήξεις πολύ, παίζει να σκουριάσει. Βέβαια, με το χωνί που έχω βάλει από τη σιλικόνη, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Εκτός αυτό, έχω πάρει και μια σικούλα. Έχω κόψει το πάνω μέρος. Τι τοποθετώ στο φυσοκάλαμο και στη συνέχεια βάζω μέσα τα βελάκια. Το φυσοκάλαμό μας πλέον είναι έτοιμο, με πολύ φτηνά υλικά που μπορούμε να βρούμε παντού. Όλο αυτό το φυσοκάλαμο έχει στοιχήσει 1,5 ευρώ το κοντάρι, 2 ευρώ τα χερούλια που είναι αυτά που χρησιμοποιούν στα ποδήλατα, 1 ευρώ το χωνί και 4 ευρώ περίπου η θικούλα. Το μόνο που είναι ακριβό είναι αυτά τα βελάκια που έχουν γύρω στα 30 ευρώ τα 50 κομμάτια. Αυτό που ήθελα να σας πω ακόμα είναι ότι απαγορεύεται η χρήση του φυσοκάλαμου για οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη. Είτε είναι αυτή σε ζώο, είτε είναι αυτή σε άνθρωπο. Καλό είναι να έχουμε ένα μεγάλο χώρο, ένα γκαράζ, ένα οικόπεδο ή μεγάλη αυλή, ώστε να τοποθετούμε το δικό μας στόχο και να κάνουμε εκεί τις βολές μας. Να ρίχνουμε εκεί με το φυσοκάλαμο μας. Παρακάτω θα παρακολουθήσετε πώς ρίχνει.